ήσυχο σπίτι της γιαγιάς η γάτα περνούσε ευχάριστες ώρες. Μόνο που υπήρχε ακόμη η Σαρλότα από το Σιάμ, η αγαπημένη, η πολύτιμη, υπήρχε ο Ταρζάν, ο κόκκινος που είχε σώσει από πνιγμό. Ο Ζωρό, ο μαύρος, ήταν πολύ δυνατός και του άρεσε να παλεύει. Αυτός ήταν ο αρχηγός. Και μετά ήταν τα χρυσόψαρα. Και ο σκύλος. Αυτή η κυρία είχε την πιο τρυφερή καρδιά. Αρχέτα, αντίο γιαγιά. Η γάτα ήταν πολύ ζηλιάρα. Δεν μπορεί. Θα υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο ένα σπίτι φτιαγμένο για μένα. Ένα σπίτι που με περιμένει. Ύστερα αφού οι δρόμοι είναι τόσο μεγάλοι, μπορεί να φτάνουν στο σπίτι των ονείρων μου. Ήταν μια γάτα υπομονετική. Κουράστηκε όμως με τόσα ανώφελα ταξίδια. Πήρε λοιπόν το δρόμο για τον τόπο όπου γεννήθηκε. Μπορεί να μην είμαι γεννημένη για να μείνω κάπου για πάντα. Μπορεί να είμαι γεννημένη κεραμιδόγατα. Κι αν οι δρόμοι είναι το σπίτι μου, πρέπει να τους αγαπήσω. Παρά τους καυγάδες και τους κινδύνους που κρύβω. Ακόμα κι αν η ζωή στους δρόμους είναι δύσκολη, για μένα τη γάτα, ο δρόμος είναι η ελευθερία. Ήταν μια γάτα καλόβολη. Κοιμόταν κάτω από έναν παλιό τοίχο που τον χτύπαγε ο ήλιος. Γυρνούσαν από το σχολείο. Το αγόρι φορούσε ρούχα μπλε και το κορίτσι πορτοκαλιά. Είδαν τη γάτα να κοιμάται κάτω από τον τοίχο. Α, μοιάζει αδύνατη και λυπημένη. Α, είναι μια μικρή γατούλα χωρίς οικογένεια. Είναι και άπλητη. Δεν έχει κανέναν να νοιάζεται για αυτήν. Αχ, να την πάρουμε μαζί μας στο σπίτι. Θέλω πολύ να αποκτήσω μια γατούλα, ε. Θέλω αυτή τη γατούλα. Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, μια γάτα δεν μπορούμε να την πάρουμε έτσι. Δεν πρέπει να τη φοβήσουμε. Και έτσι άρχισαν να τη φωνάζουν σιγά για να μην την τρομάξουν. Πρέπει να ονειρεύομαι. Ποιος μίλησε για σπίτι? Στη γάτα δεν άρεσαν τα παιδιά που συχνά την πείραζαν και την ενοχλούσαν. Αυτοί οι δύο είναι χαριτωμένοι. Έπειτα δεν κουράστηκαν να με φωνάζουν και έχουν ύφος λυπημένου. Γατούλα, γλυκιά γατούλα. Έλα, γατούλα. Βλέπεις πόσο θα σε αγαπήσουμε. Θα σε χαϊδεύουμε, θα σε κανακεύουμε μέχρι να γίνεις μεγάλη. Μια μεγάλη γάτα, μόνο δική μας. Η γάτα άφηνε να τις χαϊδεύουν τα αυτιά με τις λέξεις τους. Ο μικρός ευγενικός, η μικρή τρυφερή. Για λίγο καιρό θα τους υιοθετήσω. Ποιος θα με αγαπήσει αν φύγουν? Η γάτα χαμογελούσε κάτω από τα μουστάκια της. Όμως έχω τις αμφιβολίες μου. Αφού αν φύγω από το δρόμο, πάει η ελευθερία μου. Γλυκιά γατούλα. Γατούλα, έλα σπίτι μας. Όχι, κατεργάριδες, δεν θα με πιάσετε. Η γάτα αναρωτιέται ακόμη και σήμερα πώς βρέθηκε να γουργουρίζει με ευχαρίστηση στα πόδια του μικρού και της μικρής. Αφού είπαν όλα εκείνα που λένε τα παιδιά σε μια γάτα για να γνωριστούν, έπρεπε να μιλήσουν για το μέλλον βέβαια. Πρέπει να μάθεις τρόπους. Στη μητέρα δεν αρέσει καθόλου η ακαταστασία και η βρωμιά. Η κυρία έχει δίκιο, μαθαίνω γρήγορα. Δεν θα τρως κάθε μέρα κρέας, είναι πολύ ακριβό για μας. Και τα ποντίκια σε τι χρησιμεύουν αν όχι για να τα φάει η γάτα? Λες να τα πηγαίνει καλά με το σκύλο? Και με το μικρό μας τριγώνι που έχει σπάσει το φτερό του? Μην ανησυχείτε καθόλου. Σε ένα σπίτι όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα περνάμε. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον μπακάλι μια χάρτινη κούτα. Θα είναι το κρεβάτι της. Κρεβάτι? Μια χάρτινη κούτα? Αυτό είναι όνειρο κάθε γάτας. Το σπίτι μας δεν είναι μεγάλο, ούτε είμαστε πλούσιοι. Δεν έχουμε χαλιά και κήπο. Αν θέλει να φύγει. Να φύγω? Ποιος είπε ότι θα φύγω? Ποιος είπε ότι θα φύγω από ένα τόσο τέλειο σπίτι? Ήταν μια γάτα μοναχική. Ήταν μια γάτα δύσκολη. Ήταν μια γάτα δειλή. Ήταν μια γάτα με απαιτήσεις. Ήταν μια γάτα ζηλιάρα. Ήταν μια γάτα καλόβολη. Ήταν μια γάτα που είχε ελπίδες. Ήταν μια γάτα χαρούμενη. Ήταν μια ήρεμη κεραμιδόγατα. Λέτε να έγινε τελείως ήμερη. Μάλλον θα τσακώνεται που και που. Και θα τρώει ποντίκια. Θα γυρνάει λοιπόν που και που στο δρόμο. Για να κάνει μια μικρή βόλτα. Για να ξαναθυμηθεί πως ήταν. Είναι όμορφη. Είναι χαρούμενη τώρα. Είναι λοιπόν μια ευτυχισμένη γάτα. Πάμε, 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 πάμε. Μα πού πάτε? Να βρούμε μια ευτυχισμένη γάτα. Α,
ακόμη ένας όροφος. Θέλω να μας πει μια ιστορία παππούς Κάστορας. Προσέξτε, μην κουνιέστε. Θα πέσει. Αχ, όχι, γιατί το έκανες αυτό? Έτσι, τα κάστρα με τραπουλόχαρτα πέφτουν πάντα στο τέλος. Έχω μια απίθανη ιστορία να σας πω. Ο Χαλίφης Πελαργός. Ο Χαλίφης της Βαγδάτης απολάμβανε τον καφέ του όταν μπήκε στο δωμάτιο ο μεγάλος βεζίρης. Μοιάζει σκεπτικός, αγαπημένε μου Μανσούρ. Τι έχεις στο νου σου? Α, δεν είναι τίποτα. Είδα στην πόρτα του παλατιού έναν έμπορο που πουλάει πολύ ωραία πράγματα, αλλά δεν έχω αρκετά χρήματα για να τα αγοράσω, δυστυχώς. Πες του να ανέβει. Ο έμπορος κουβαλούσε ένα κουτί γεμάτο πολύτιμα αντικείμενα. Ο Χαλίφης πρόσεξε ότι το κουτί είχε ένα σιρτάρι και ζήτησε από τον έμπορο να το ανοίξει. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Αυτή την περγαμηνή τη βρήκα σε ένα δρομάκι στη Μέκα και δεν μπορούσα να τη διαβάσω. Θα σας την πουλήσω φθηνά αν ενδιαφέρεστε να την αγοράσετε. Ο Χαλίφης μάζευε τέτοια αντικείμενα και το αγόρασε όλο. Στη συνέχεια κάλεσε το γέρο Σελίμ που γνώριζε όλες τις γλώσσες. Ο Σελίμ εξέτασε το χαρτί. Να πεθάνω αν αυτή η γλώσσα δεν είναι λατινικά. Ο άνθρωπος που θα εξηγήσει αυτές τις γραμμές θα δοξάσει τον Αλάχ για την τύχη που του έλαχε. Εκείνος που θα πάρει αυτή τη σκόνη λέγοντας τη λέξη μουταμπόρ θα μετατραπεί σε ζώο που εκείνος θα επιλέξει και θα καταλαβαίνει τη γλώσσα τους. Για να επανέλθει στην ανθρώπινη μορφή του θα πρέπει να υποκληθεί 3 φορές προς την Ανατολή επαναλαμβάνοντας τη λέξη μουταμπόρ. Όμως δεν πρέπει να γελάει κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης, αλλιώς θα ξεχάσει τη μαγική λέξη και θα μείνει ζώο για πάντα. Ο Χαλίφης μαγεμένος έφυγε με το βεζίρι για την εξοχή. Βάζω στοίχημα το μουσί μου, μεγαλειότατε, ότι αυτά τα 2 πουλάκια έχουν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ορίστε, η ευκαιρία να δοκιμάσουμε τη μαγική σκόνη. Μουταμπόρ! Το ράμφο σας είναι πολύ ωραίο, μεγαλειότατε. Α, είσαι πολύ αστείος. Δεν πρέπει όμως να γελάσουμε. Ας δούμε λοιπόν αν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των πελαργών. Αγαπημένη μου ψηλοπόδαρη, μου επιτρέπεις να σου προσφέρω αυτό το μπούτι βατράχου? Ευχαριστώ, καλέ μου μακρομύτη, αλλά δεν έχω χρόνο. Βιάζομαι. Έχουμε χορό απόψη στο πατρικό μου. Μα τον προφήτη, δεν θέλω να μείνω πελαργός. Δεν μπορώ όμως αυτή τη στιγμή να θυμηθώ τη λέξη που πρέπει να επαναλάβω. Για να δούμε, πρέπει να γυρίσετε προς την Ανατολή και να πείτε μου. Συμφορά και κατάρα. Ο Χαλίφης και ο μεγάλος βεζίρης είχαν ξεχάσει τη λέξη. Τους είχαν κάνει μάγια. Λυπημένοι περπάταγαν στον αγρό χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν. Πού και πού περνούσαν και από την πόλη. Παρακολουθούσαν έκθαμβοι τις γιορτές που οργάνωνε ο διάδοχος του Χαλίφη. Είναι τρομερό. Ο νέος Χαλίφης είναι ο Μιζρά, γιος του χειρότερου εχθρού μου, του μάγου Κασνούρ. Ο Χαλίφης Πελαργός κατάλαβε λοιπόν από πού προήλθαν τα μάγια. Αποφάσισε να πάει να προσκυνήσει στην πόλη της Μέκας για να σπάσουν τα μάγια. Ένιωσαν πολύ κουρασμένοι. Σταμάτησαν σε ένα παλιό κάστρο και καθώς διέσχιζαν τα χαλάσματα, άκουσαν κλάματα. Είδαν μια κουκουβάγια να κλαίει. Καλώς ορίσατε. Ένας προφήτης μου είπε ότι ένας πελαργός θα μου φέρει την ευτυχία. Ο Χαλίφης της είπε την ιστορία του. Βλέπω ότι είμαστε και 2 πολύ δυστυχισμένοι. Ούτε εγώ γεννήθηκα κουκουβάγια. Ήμουν η πριγκίπισσα Λουσά. Ο μάγος Κασνούρ με έκανε κουκουβάγια γιατί δεν ήθελε να παντρευτώ το γιο του, το Μιζρά. Είμαι καταδικασμένη να μείνω κουκουβάγια μέχρι ότου ένας άνθρωπος που το έχουν κάνει επίσης μάγια με ζητήσει σε γάμο. Οι δυστυχίες μας μοιάζουν. Ναι, και ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μαζί το μυστικό. Πώς θα γίνει αυτό? Ο μάγος Κασνούρ οργανώνει μια φορά το μήνα μια μεγάλη γιορτή στο κάστρο. Διηγείται στους φίλους του τα κατορθώματά του. Αν τον ακούσετε, ίσως επαναλάβει τη μαγική λέξη που ξεχάσατε εσείς. Αγαπημένη μου πριγκίπισσα, πείτε μας γρήγορα που βρίσκεται αυτή η αίθουσα. Μη σκεφτείτε άσχημα για μένα να σας ζητήσω κάτι σε αντάλλαγμα. Δεν θέλω όμως να μείνω πουλήσω όλη μου τη ζωή. Έτσι σας λέω, ό,τι θέλετε να μάθετε, αν ένας από τους 2 σας υποσχεθεί να με παντρευτεί. Βεζίρι, παντρέψου την. Η γυναίκα μου θα μου βγάλει τα μαλλιά όταν γυρίσω σπίτι. Εσείς όμως, κύριε, είστε νέος, ελεύθερος και ωραίος. Κι αν είναι άσχημη? Ο Χαλίφης τελικά υποσχέθηκε να την παντρευτεί. Δεν μπορούσαν να είχαν έρθει καλύτερα τα πράγματα. Απόψε θα γίνει γιορτή. Η κουκουβάγια τους οδήγησε μέσα από τους τεράστιους διαδρόμους σε ένα τείχο με ροχμές. Ανάμεσα από τις χυσμές αναγνώρισαν τον έμπορο που τους είχε πουλήσει τη μαγική σκόνη, που δεν ήταν άλλος από το μάγο Κασνούρ. Άρχισε λοιπόν να εξιστορεί την παγίδα που είχε στήσει στον Χαλίφη. Και ποια λέξη τους δώσατε? Μια λατινική λέξη, όχι πολύ δύσκολη. Μουταμπόρ. Μουταμπόρ, μουταμπόρ, μουταμπόρ. Δεν αναγνωρίζετε την κουκουβάγια σας? Ο Χαλίφης θαμπόθηκε από την ομορφιά της και δεν μετάνιωσε για ό,τι πέρασε. Και οι 3 γύρισαν στη Βαγδάτη. Ο λαός γιόρτασε την επιστροφή του Χαλίφη τους. Ο Χαλίφης κρέμασε το μάγο Κασνούρ και το γιο του Μιζρά τον έκανε πελαργό με τη μαγική σκόνη και τον έβαλε σε κλουβί. Παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Λουσά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Βλέπω ότι η ιστορία μου σας έδωσε ιδέες. Ξέρετε όμως ότι μπορούμε να παίξουμε και άλλα παιχνίδια με την τράπουλα. Και βέβαια το ξέρω. Τώρα όμως θέλω να φτιάξω ένα ψηλό πύργο και να με αφήσει ήσυχο η αδερφή μου. Καλά, δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Τώρα πρέπει να το φτιάξεις από την αρχή. Είναι λες και πέρασε γίγαντας πάνω από το σπιτάκι μας. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια. Κι όμως, μερικές φορές ακούω από μακριά τα βήματα ενός γίγαντα. Μα τι λες, αυτά είναι παραμύθια. Ναι, μπορεί να γίνει στα αλήθεια. Παππού, έχεις δει ποτέ γίγαντες τόσο πολύ μεγάλους που να μπορούν να κρεμίσουν και σπίτια? Στις παλιές ιστορίες που μας έλεγαν από πάπου προς πάπον. Τι είδες, δεν υπάρχουν γίγαντες? Πάντα γίνεται λόγος για γίγαντες που σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Α, ναι, άρα δεν είχα άδικο. Ναι, ίσως. Πες μας μια ιστορία με γίγαντες. Έλα, παππού. Η Νάνη και ο γίγαντας. Εκείνο το πρωινό, ο Νάνος Μικρούλης ξεκίνησε να βρει το γίγαντα που έμενε στο βουνό. Ήθελε να του ζητήσει να φτιάξει τη μιλόπετρα του μήλου του. Μετά από ώρα βρήκε ένα γάντι μεγάλο σαν το σπίτι του. Κάπου εδώ θα είναι ο ψηλός. Τελικά τον βρήκε να κοιμάται σε μία κοιλάδα. Δεν θα είναι εύκολο να το ξυπνήσω. Πήρε την πιο μεγάλη πέτρα που μπορούσε να σηκώσει και τον χτύπησε με όλη του τη δύναμη στην άκρη της μύτης του. Ω, κι άλλο βρωμερό κουνούπι. Και ο γίγαντας ξανακινήθηκε. Πρέπει να του γαργαλίσω τη μύτη. Έκοψε ένα φουντωτό κλαδί και του το έχωσε στη μύτη. Τουλάχιστον έτσι θα ξυπνήσει. Ο μικρός πετάχτηκε. Φίλε, τι κάνεις εκεί πάνω, Άπλωσε το χέρι του και έπιασε τον άλλο. Δεν είναι τρόπος αυτός που φτερνίζεσαι. Δεν πρέπει να σε πλησιάζει κανείς όταν είσαι συνάχωμένος. Α, όχι. Όταν μου συμβαίνει αυτό, τα πουλιά πέφτουν κάτω ξερά. Πες μου όμως, τι σε φέρνει εδώ? Ήρθα για να σου ζητήσω μια χάρη. Ο μήλος μου δεν δουλεύει πια. Η μιλόπετρα του αυτή που είναι από κάτω και γυρίζει έσπασε. Θα μπορούσες να μας βρεις μια μιλόπετρα και να τη βάλεις μέσα στο μήλο? Καλά. Αλλά νομίζω ότι με ενοχλείς πολύ συχνά. Παλιά υπήρχαν περισσότεροι γίγαντες και λιγότεροι νάνοι. Και τότε οι νάνοι δεν θα τολμούσαν να μας γαργαλίσουν τη μύτη ούτε με ένα λουλούδι. Ξέρεις σε ποιο μέρος θα βρούμε μιλόπετρες? Ο γίγαντας έβαλε τον Άνω στην τσέπη του γυλαίκου του και έφυγε σαν τον άνεμο. Μόλις έφτασε στο λατομείο, έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι πέτρας και το στρογγύλεψε με το μαχαίρι του. Μετά έβαλε την πέτρα πάνω στο δάχτυλό του και τη στριφογύρισε γρήγορα. Σε ένα λεπτό το δάχτυλό του τρύπησε την πέτρα. Έκανα καλή δουλειά. Βρε χαζούλη, δεν βλέπεις ότι η τρύπα που έκανες είναι τρεις φορές πιο μεγάλη? Έχεις δίκιο, αυτό δεν το σκέφτηκα. Πάμε λοιπόν πάλι από την αρχή. Ο γίγαντας πήρε άλλο ένα κομμάτι πέτρας και ξανά έκανε το ίδιο με το μικρό του δάχτυλο. Και τώρα πάμε γρήγορα στο σπίτι γιατί η φουρνάρισα περιμένει τα λεύη να φτιάξει ψωμί. Ο γίγαντας ξανάβαλε τον Άνω στην τσέπη του και πέρασε τη μιλόπετρα στο δάχτυλό του σαν δαχτυλίδι. Φιλαράκο! Τι? Τώρα που θα φτάνεις, πρόσεχε καλά που θα βάλεις τα πόδια σου γιατί θα τσαλαπατήσεις όλο το χωριό. Θα περπατάω στις μύτες. Ο γίγαντας ήταν πολύ προσεκτικός. Φτάνοντας, άφησε το μικρούλι κοντά στο μήλο και έβαλε τη μιλόπετρα στη θέση της. Ο μικρούλις πήγε να ανοίξει τις βρύσες, το νερό έτρεξε, ο μήλος γύριζε και άρχισε να γουργουρίζει. Μια χαρά δουλεύει. Χίλια ευχαριστώ, φίλε μου. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Δεν έχω φάει ποτέ ψωμί στη ζωή μου και θα ήθελα να δοκιμάσω έστω και μία φορά. Αλλά πρέπει να είναι μεγάλο. Πες πως το έχεις! Ο γίγαντας κάθισε σταυροπόδι στη μεγάλη πλατεία, προσέχοντας πολύ να μην γκρεμίσει τα γύρω του σπίτια. Ο Μιλωνάς έτρεξε στη φουρνάρισα. Όπως καταλαβαίνεις, ο φούρνος μου είναι πολύ μικρός γι' αυτό, αλλά κάτι θα γίνει. Σ' ακολουθώ! Λίγο πιο έξω από το χωριό υπήρχε ένα μεγάλο βαθούλωμα στο βράχο που το έλεγαν το καζάνι του γίγαντα. Εδώ θα ζεστάνουμε και θα ψήσουμε το ψωμί. Μόνο που πρέπει να μας βοηθήσει όλο το χωριό. Έτσι άρχισαν να μεταφέρουν με καροτσάκια κάρβουνα, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά. Χρειάστηκε να κάψουν 100 δεμάτια ξύλο από έλατο. Μετά πήραν μια καρότσα για να μεταφέρουν όλο το αλεύρι που είχε ο φούρνος. Η φουρνάρισα πρόσθεσε 2 σάκους χοντρό αλάτι για να νοστιμήσει το ψωμί και 3 σάκους τάχτη. Και τώρα πιάστε τα φτιάρια. Η μισή θα κάνετε αλυσίδα μέχρι το ποτάμι για να φέρνετε κουβάδες με νερό και η άλλη μισή θα ανακατεύετε τη ζύμη. Οι νάνοι βάλθηκαν να ζυμώνουν με ενθουσιασμό. Όταν το καζάνι του γίγαντα ζεστάθηκε αρκετά, ο φούρναρης και οι βοηθοί του έβγαλαν τα κάρπουνα από το καζάνι. Μετά πήραν τα φτιάρια και άρχισαν να το γεμίζουν με τη ζύμη. Πρέπει να τη σκεπάσουμε. Φέρτε μου τη σκεπή της αποθήκης. Μετά από μερικές ώρες, η φουρνάρισα έστειλε να φωνάξουν το γίγαντα, ο οποίος χάρηκε που θα ξεμούδιαζαν επιτέλους τα πόδια του. Δεν είναι πολύ μεγάλο το καρβέλι που φτιάξατε, αλλά είναι τραγανό. Ας δοκιμάσω λίγο. Και έκανε μια χαψιά ολόκληρο το καρβέλι. Εξαιρετικό. Ποτέ μου δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο νόστιμο. Αν μου υποσχεθείτε ότι μία φορά το χρόνο θα μου φτιάχνετε ένα ψωμί όπως αυτό, σας υπόσχομαι να σκοτώνω όλες τις αρκούδες και όλους τους λύκους στη γύρω περιοχή. Και οι νάνοι έγιναν όλοι ευτυχισμένοι.
Άουτς, αυτό πόνεζε. Τι έπαθες, το πέρασες για μπάλα το κεφάλι σου? Συνέχεια χτυπάω. Νομίζω ότι το κρεβάτι μου έχει μικρύνει πολύ. Τι αστείο, εμένα μου έχει μικρύνει η πιτζάμα μου. Μπορεί να μπήκε στο πλήσιμο. Ναι, αλλά εμένα το κρεβάτι μου δεν το πλένουμε. Πώς μπήκε? Πώς, πες μου. Καλημέρα, παιδιά μου. Έχω να σας πω μια ιστορία. Πρώτα να μας λύσεις μια απορία. Το κρεβάτι του Μπέντζαμιν έχει μικρύνει πολύ. Πώς γίνεται να έχει στενέψει? Πρώτα θα σας διηγηθώ την ιστορία μου. Αυτό το προβληματάκι θα το λύσουμε μετά. Το ασχημό παπό. Μια πάπια κρυμμένη στη φωλιά της, κάτω από τα πλατιά φύλλα ενός φυτού, κλωσούσε τα αυγά της και περίμενε να βγουν τα παπάγια. Πολύ κρατάει. Έχω αρχίσει να βαριέμαι. Τελικά τα αυγά άρχισαν να σπάνε το ένα μετά το άλλο. Ω, τι όμορφα που είναι τα μικρά μου! Τι μεγάλος που είναι ο κόσμος! Μην νομίζετε πως αυτός είναι ο κόσμος. Απλώνεται πέρα από την άλλη άκρη του κήπου. Αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Το πιο μεγάλο αυγό δεν είχε ραγίσει ακόμα. Μα πόσο θα μου πάρει αυτό? Ξανακάθισε κάτω. Τελικά, μετά από πολλές μέρες, το μεγάλο αυγό έσπασε και άνοιξε. Αυτό το παπάκι είναι τεράστιο. Δεν μοιάζει με κανένα απ' τα άλλα. Ελπίζω να μην είναι γαλόπουλο. Τα γαλόπουλα φοβούνται το νερό. Και αμέσως η πάπια πήρε όλη της την οικογένεια στην άκρη της λίμνης, δίπλα στο γειτονικό κάστρο. Και πήδηξε στο νερό. Α, ακολουθήστε με, παιδιά. Τώρα θα δούμε ποιος ξέρει να κολυμπά. Και όλα τα παπάκια βούτυξαν χαρούμενα. Ακόμα και το μεγάλο, το γκρι, κολυμπούσε μια χαρά. Πολύ καλά, παιδιά μου. Τώρα θα σας πάω στην αυλή. Τα καλά παπάκια περπατάνε με τα πόδια ανοιχτά. Και έτσι μπήκαν στην αυλή με τις πάπιες. Τι ωραία οικογένεια, αλλά τι άσχημο είναι αυτό το παπί. Αφήστε το ήσυχο, δεν κάνει κακό σε κανέναν. Δεν κάνει, αλλά είναι αστείο και άγαρμο, σηκώνει πειράγματα. Μπορεί να μην είναι πολύ όμορφο, αλλά έχει καλό χαρακτήρα και κολυμπάει καλύτερα απ' όλα. Το δύστυχο το παπάκι δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Στεναχωριόταν που ήταν τόσο άσχημο και το κορόιδευαν όλοι στην κάτω αυλή. Μακάρι να το έπαιρνε η γάτα. Πω πω, τι άσχημο που είναι. Οι πάπιες το δάγκωναν, οι κότες το τσίμπαγαν. Γι' αυτό λοιπόν το παπάκι πέταξε αδέξια πάνω από το φράχτη της αυλής. Δύο αγριόπαπιες τσαλαβουτούσαν στο βάλτο. Τι πουλί είσαι εσύ? Είσαι πραγματικά πολύ άσχημο, αλλά δεν μας πειράζει, αρκεί να μας βρει τέρι από την οικογένειά μας. Το καημένο, ούτε καν που σκεφτόταν να βρει τέρι. Το μόνο που ήθελε ήταν να το αφήσουν να κοιμηθεί στις καλαμιές και να πιει λίγο νερό από το βάλτο. Μετά από λίγες μέρες ήρθαν δύο αγριόχειλες. Μας αρέσει που είσαι τόσο άσχημο. Θέλεις να έρθεις μαζί μας και να γίνεις αποδημητικό πουλί? Ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Οι γίνες άνοιξαν τα φτερά τους και απομακρύνθηκαν, ενώ τα σκάγια έπεφταν πίσω τους βροχή. Ήταν οι κυνηγοί. Από παντού ακούγονταν φωνές και γαυγίσματα. Το ασχημό παπό κρύφτηκε κάτω από τις καλαμιές. Ξαφνικά όμως βρέθηκε μπροστά του ένας μεγάλος σκύλος. Πλησίασε κοντά στο πρόσωπό του, που έδειξε τα κοφτερά του δόντια και έφυγε χωρίς να το πειράξει. Ω, είμαι τόσο άσχημος που ούτε ο σκύλος δεν με δάγκωσε. Το δύστυχο παπάκι περίμενε να περάσουν πολλές ώρες μέχρι να κουνηθεί. Ύστερα έφυγε από το βάλτο όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Αφού πέρασε πολλή ώρα τρέχοντας, έφτασε σε μια φτωχική καλύβα. Εκεί έμενε μια γριά, μαζί με τη γάτα και την κότα της. Α, τι κελεπούρι, τώρα θα έχω και αυγά πάπιας. Εκτός αν αυτό δεν είναι πάπια, τέλος πάντων θα δούμε. Μπορεί η γριά να μάζεψε το παπάκι, αλλά τα αφεντικά του σπιτιού ήταν η γάτα και η κότα. Ξέρεις να κάνεις αυγά? Όχι. Τότε κράτα το στόμα σου κλειστό! Ξέρεις να γουργουρίζεις και να βγάζεις πίθες όταν σε χαϊδεύουν οι άνθρωποι, ε? Όχι, τότε μη μιλάς καθόλου. Το παπάκι καθόταν στη γωνιά του. Μια μέρα θέλησε να χαρεί τον ήλιο και τη φύση. Πόσο θα ήθελα να κολυμπήσω. Τι τράλα! Δεν έχεις τι να κάνεις, γι' αυτό σου έρχονται αυτές τις τρελές ιδέες. Κακάρισε ή γουργούρισε, θα σου περάσει. Μα είναι ωραία να κολυμπάς στο νερό, να βρέξεις το κεφάλι σου και να βουτάς στο βυθό. Είσαι τρελό! Για ρώτα τη γάτα της αρέσει να κολυμπάει, να βρέχει το κεφάλι της. Κοίτα τη γριά, λες να θέλει να κολυμπήσει ή να βρέξει το κεφάλι της? Δεν με καταλαβαίνετε. Καλά, αν δεν σε καταλαβαίνουμε εμείς, ποιος σε καταλαβαίνει? Όλα κι όλα, μην μας κάνεις τον έξυπνο εδώ πέρα, κατάλαβες? Μάλλον ήρθε η ώρα να βγω στον έξω κόσμο. Δεν σε κρατάει κανείς, πήγαινε. Κι έτσι το παπάκι έφυγε. Είναι λίγο λυπητερό το τέλος της ιστορίας σου. Το καημένο το παπάκι καλά έκανε και έφυγε για αλλού. Αφού ήταν δυστυχισμένο σε εκείνο το σπίτι. Όμως όλα αυτά τη σχέση έχουμε το κρεβάτι μου που έγινε μικρό. Το βρήκα, είναι επειδή μεγάλωσες.
Φυσικά, μόνο τα παιδιά μεγαλώνουν. Μερικές φορές θέλω να μείνω μικρή. Ναι, αλλά δεν μπορείς. Όλος ο κόσμος μεγαλώνει. Δεν θα ήθελες να είσαι η μόνη που θα μένει μικρή? Θυμάστε το ασχημόπαπο, κι αυτό στο τέλος μεγάλωσε. Ακούστε την ιστορία του. Το ασχημόπαπο μεγαλώνει. Ένα όμορφο πρωινό, το παπάκι έφυγε αναζητώντας την περιπέτεια. Κολυμπούσε στο νερό, έπεσε, αλλά όλα τα ζώα κορόιδευαν την ασχήμια του. Όπου κι αν πήγαινε, το φώναζαν ασχημόπαπο. Ούτε οι ίδιες οι πάπιες δεν με θέλουν. Έφτασε το φθινόπωρο. Τα φύλλα του δάσους έγιναν κίτρινα και καφέ. Ο άνεμος τα άρπαζε και εκείνα χόρευαν από εδώ και από εκεί. Ψηλά στον αέρα ένιωθε κανείς το κρύο να πλησιάζει. Τα σύννεφα είχαν βαρύνει από το χαλάζι και το χιόνι. Κρά! Κρά! Μέσα στα δέντρα το κοράκι κρύωνε. Το παπάκι ήταν σε δύσκολη θέση. Ένα βράδυ, καθώς ο ήλιος είχε δύσει, έφτασε ένα κοπάδι από όμορφα μεγάλα πουλιά. Δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφα πουλιά. Είναι τόσο άσπρα που σε θαμπώνουν. Ο λαιμός τους είναι μακρύς και λιγερός και τα θεόρατα φτερά τους είναι θαυμάσια. Ήταν κύκνοι. Έβγαλαν μια ξεχωριστή φωνή και πέταξαν για χώρες πιο ζεστές. Το παπάκι ένιωσε περίεργα. Άρχισε να στριφογυρίζει μέσα στο νερό και έβγαλε μια φωνή τόσο δυνατή και παράξενη που τρόμαξε ακόμα και το ήλιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα πανέμορφα και τυχερά πουλιά. Μπορεί να μην ξέρω πώς τα λένε και πού πάνε, αλλά μου αρέσουν όσο τίποτα άλλο. Δεν τα ζήλευε καθόλου. Άραγε θα μπορούσε κάποτε να αποκτούσε αυτή τη χάρη. Ας με έπαιρναν μαζί τους αυτά τα πουλιά. Ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς. Για πολύ καιρό το παπάκι κολυμπούσε στο νερό για να μην παγώσει τελείως. Αλλά η τρύπα όπου κολυμπούσε συνέχεια μίκραινε. Το παπάκι εξαντλημένο πιάστηκε στον πάγο. Καημένο ζωντανό. Θα σε βγάλω από εκεί μέσα και θα σε πάρω σπίτι. Έσπασε το πάγο με τα ξυλοπάπουτσά του και το πήρε σπίτι του. Κοιτάξτε τι βρήκα στο βάλτο. Όταν συνήλθε, τα παιδιά ήθελαν να παίξουν μαζί του. Μα τι με θέλουν. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Μικρούλη, έλα μαζί μας. Φοβισμένο το παπάκι έπεσε πάνω στη γαβάθα με το γάλα. Αχ, τι κακό ζώο. Από πού περνάει, κάνει ζημιές. Το παπάκι πέταξε πάνω στο δοχείο που ήταν το βούτυρο και έπειτα στο βαρέλι με το αλεύρι. Η γυναίκα ήθελε να το χτυπήσει. Τα παιδιά έτρεχαν και στην προσπάθειά τους να το πιάσουν, το ένα έριχνε κάτω το άλλο. Ευτυχώς η πόρτα ήταν ανοιχτή. Το παπάκι κρύφτηκε στους θάμνους και έμεινε κοιμουδιασμένο. Θα ήταν πολύ λυπητερό να μάθετε πόσο άσχημα πέρασε εκείνο τον δύσκολο χειμώνα. Ήταν στο βάλτο όταν ο ήλιος άρχισε να ξαναγίνεται λαμπερός και ζεστός. Οι κορίδαλοι τραγουδούσαν. Ήταν μια υπέροχη άνοιξη. Μια ηλιόλουστη μέρα, το παπάκι άνοιξε τα φτερά του που έκαναν περισσότερο θόρυβο από ό,τι πριν και πέταξε πιο ζωηρά. Κάποια στιγμή βρέθηκε σε ένα μεγάλο κήπο με ανθισμένες μηλιές. Είναι τόσο όμορφη και γλυκιά η άνοιξη. Ακριβώς μπροστά του, μέσα στο πυκνό δάσος, έβγαιναν τρεις όμορφοι κύκλοι που κολυμπούσαν με χάρη. Αναγνώρισε τα θαυμαστά πουλιά και ένιωσε μια παράξενη θλίψη. Θέλω να πετάξω κοντά σας, βασιλικά πουλιά. Εσείς όμως θα με διώξετε, επειδή εγώ είμαι άσχημος. Δεν τολμώ να σας πλησιάσω, αλλά λίγο με νοιάζει αυτό. Βαρέθηκα πια να με δαγκώνουν οι πάπιες, να με τσιμπάνε οι κότες, να με κυνηγάνε τα παιδιά και να παγώνω το χειμώνα. Κολύμπησε προς το μέρος που ήταν αυτή η υπέροχη κύκλη. Εκείνοι το είδαν και το πλησίασαν. Το δύστυχο ζώο έγειρε λυπημένο το κεφάλι του προς το νερό. Και τι είδε να καθρεφτίζεται καθαρά μέσα στη λίμνη? Είδε από κάτω την εικόνα του. Αλλά δεν ήταν πια εκείνο τον γκριζό πω και εντελώς άσχημο πουλί. Ήταν και εκείνο ένας κύκνος. Τι σημασία έχει που γεννήθηκα στην αυλή με τις πάπιες, αφού βγήκα από ένα αυγό κύκνου? Σκέφτηκε όλες τις κακουχίες που πέρασε, όλα τα πειράγματα που άκουσε. Εκτίμησε ακόμη περισσότερο την ευτυχία και το μεγαλείο του. Φούσκωσε τα φτερά του, έντωσε το λαιμό του και οι μεγαλύτεροι κύκνοι τον χαιρέτησαν. Δεν ονειρευόμουν ποτέ τέτοια ευτυχία όταν ήμουν ένα ασχημόπαπο. Α, κατάλαβα! Το ασχημόπαπο όταν μεγάλωσε, κατάλαβα ότι ήταν κύκνος. Άρα είναι πολύ χαρούμενο που μεγάλωσε. Τελικά είναι σπουδαίο να μεγαλώνεις. Θα πω πρέπει να αλλάξω κρεβάτι, γιατί θα κάνω καρούμπαλα στο κεφάλι μου, όλο χτυπάω. Σίγουρα, αυτό θα το κανονίσουμε. Και εφόσον μεγαλώνετε και οι τρεις, θα φτιάξω τρία καινούργια κρεβάτια. Ωραία, και εμείς θα σε βοηθήσουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως να φτιάχνουμε το δωμάτιο.
Άουτς, αυτό πόνεζε. Τι έπαθες, το πέρασες για μπάλα το κεφάλι σου? Συνέχεια χτυπάω. Νομίζω ότι το κρεβάτι μου έχει μικρύνει πολύ. Τι αστείο, εμένα μου έχει μικρύνει η πιτζάμα μου. Μπορεί να μπήκε στο πλήσιμο. Ναι, αλλά εμένα το κρεβάτι μου δεν το πλένουμε. Πώς μπήκε? Πώς, πες μου. Καλημέρα, παιδιά μου. Έχω να σας πω μια ιστορία. Πρώτα να μας λύσεις μια απορία. Το κρεβάτι του Μπέντζαμιν έχει μικρύνει πολύ. Πώς γίνεται να έχει στενέψει? Πρώτα θα σας διηγηθώ την ιστορία μου. Αυτό το προβληματάκι θα το λύσουμε μετά. Το ασχημόπαπο. Μια πάπια κρυμμένη στη φωλιά της, κάτω από τα πλατιά φύλλα ενός φυτού, κλωσούσε τα αυγά της και περίμενε να βγουν τα παφάκια. Πολύ κρατάει. Έχω αρχίσει να βαριέμαι. Τελικά τα αυγά άρχισαν να σπάνε το ένα μετά το άλλο. Ω, τι όμορφο που είναι τα μικρά μου. Τι μεγάλος που είναι ο κόσμος. Μην νομίζετε πως αυτός είναι ο κόσμος. Απλώνεται πέρα από την άλλη άκρη του κήπου. Αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Το πιο μεγάλο αυγό δεν είχε ραγίσει ακόμα. Μα πόσο θα μου πάρει αυτό? Ξανακάθισε κάτω. Τελικά, μετά από πολλές μέρες, το μεγάλο αυγό έσπασε και άνοιξε. Αυτό το παπάκι είναι τεράστιο. Δεν μοιάζει με κανένα απ' τ' άλλα. Ελπίζω να μην είναι γαλόπουλο. Τα γαλόπουλα φοβούνται το νερό. Και αμέσως η πάπια πήρε όλη της την οικογένεια στην άκρη της λίμνης, δίπλα στο γειτονικό κάστρο. Και πήδηξε στο νερό. Α, ακολουθήστε με, παιδιά. Τώρα θα δούμε ποιος ξέρει να κολυμπά. Και όλα τα παπάκια βούτυξαν χαρούμενα. Ακόμα και το μεγάλο, το γκρι, κολυμπούσε μια χαρά. Πολύ καλά, παιδιά μου. Τώρα θα σας πάω στην αυλή. Τα καλά παπάκια περπατάνε με τα πόδια ανοιχτά. Και έτσι μπήκαν στην αυλή με τις πάπιες. Τι ωραία οικογένεια. Αλλά τι άσχημο είναι αυτό το παπί. Αφήστε το ήσυχο. Δεν κάνει κακό σε κανέναν. Δεν κάνει, αλλά είναι αστείο και άγαρμο. Σηκώνει πειράγματα. Μπορεί να μην είναι πολύ όμορφο, αλλά έχει καλό χαρακτήρα και κολυμπάει καλύτερα από όλα. Το δύστυχο το παπάκι δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Στεναχωριόταν που ήταν τόσο άσχημο και το κορόιδευαν όλοι στην κάτω αυλή. Μακάρι να το έπαιρνε η γάτα. Πω πω, τι άσχημο που είναι. Οι πάπιες το δάγκωναν, οι κότες το τσίμπαγαν. Γι' αυτό λοιπόν το παπάκι πέταξε αδέξια πάνω από το τράχτη της αυλής. Δύο αγριόπαπιες τσαλαβουτούσαν στο βάλτο. Τι πουλί είσαι εσύ? Είσαι πραγματικά πολύ άσχημο, αλλά δεν μας πειράζει, αρκεί να μας βρει τέρι από την οικογένειά μας. Ο καημένο, ούτε καν που σκεφτόταν να βρει τέρι. Το μόνο που ήθελε ήταν να το αφήσουν να κοιμηθεί στις καλαμιές και να πιει λίγο νερό από το βάλτο. Μετά από λίγες μέρες ήρθαν δύο αγριόχειρες. Μας αρέσει που είσαι τόσο άσχημο. Θέλεις να έρθεις μαζί μας και να γίνεις αποδημητικό πουλί? Ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Οι γίνες άνοιξαν τα φτερά τους και απομακρύνθηκαν, ενώ τα σκάγια έπεφταν πίσω τους βροχή. Ήταν οι κυνηγοί. Από παντού ακούγονταν φωνές και γαυγίσματα. Το ασχημόπαπο κρύφτηκε κάτω από τις καλαμιές. Ξαφνικά όμως βρέθηκε μπροστά του ένας μεγάλος σκύλος. Πλησίασε κοντά στο πρόσωπό του, που έδειξε τα κοφτερά του δόντια και έφυγε χωρίς να το πειράξει. Ω, είμαι τόσο άσχημος που ούτε ο σκύλος δεν με δάγκωσε. Το δύστυχο παπάκι περίμενε να περάσουν πολλές ώρες μέχρι να κουνηθεί. Ύστερα έφυγε από το βάλτο όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Αφού πέρασε πολλή ώρα τρέχοντας, έφτασε σε μια φτωχική καλύβα. Εκεί έμενε μια αγριά, μαζί με τη γάτα και την κότα της. Α, τι κελεπούρι, τώρα θα έχω και αυγά πάπιας. Εκτός αν αυτό δεν είναι πάπια, τέλος πάντων θα δούμε. Μπορεί η γριά να μάζεψε το παπάκι, αλλά τα αφεντικά του σπιτιού ήταν η γάτα και η κότα. Ξέρεις να κάνεις αυγά? Όχι. Τότε κράτα το στόμα σου κλειστό! Ξέρεις να γουργουρίζεις και να βγάζεις πίθες όταν σε χαϊδεύουν οι άνθρωποι, ε? Όχι, τότε μη μιλάς καθόλου. Το παπάκι καθόταν στη γωνιά του. Μια μέρα θέλησε να χαρεί τον ήλιο και τη φύση. Α, πόσο θα ήθελα να κολυμπήσω. Τι τράλα! Δεν έχεις τι να κάνεις, γι' αυτό σου έρχονται αυτές τις τρελές ιδέες. Κακάρισε ή γουργούρισε, θα σου περάσει. Μα είναι ωραία να κολυμπάς στο νερό, να βρέξεις το κεφάλι σου και να βουτάς στο βυθό. Είσαι τρελό! Για ρώτα τη γάτα της αρέσει να κολυμπάει, να βρέχει το κεφάλι της. Κοίτα τη γριά, λες να θέλει να κολυμπήσει ή να βρέξει το κεφάλι της? Δεν με καταλαβαίνετε. Καλά, αν δεν σε καταλαβαίνουμε εμείς, ποια σε καταλαβαίνει? Όλα κι όλα, μην μας κάνεις τον έξυπνο εδώ πέρα, κατάλαβες? Μάλλον ήρθε η ώρα να βγω στον έξω κόσμο. Δεν σε κρατάει κανείς, πήγαινε. Κι έτσι το παπάκι έφυγε. Είναι λίγο λυπητερό το τέλος της ιστορίας σου. Το καημένο το παπάκι καλά έκανε και έφυγε για αλλού. Αφού ήταν δυστυχισμένο σε εκείνο το σπίτι. Όμως όλα αυτά τη σχέση έχουμε το κρεβάτι μου που έγινε μικρό. Το βρήκα, είναι επειδή μεγάλωσες.
Φυσικά, μόνο τα παιδιά μεγαλώνουν. Μερικές φορές θέλω να μείνω μικρή. Ναι, αλλά δεν μπορείς. Όλος ο κόσμος μεγαλώνει. Δεν θα ήθελες να είσαι η μόνη που θα έμενε μικρή? Θυμάστε το ασχημόπαπο, κι αυτό στο τέλος μεγάλωσε. Ακούστε την ιστορία του. Το ασχημόπαπο μεγαλώνει. Ένα όμορφο πρωινό, το παπάκι έφυγε αναζητώντας την περιπέτεια. Κολυμπούσε στο νερό, έπεσε, αλλά όλα τα ζώα κορόιδευαν την ασχήμια του. Όπου κι αν πήγαινε, το φώναζαν ασχημόπαπο. Ούτε οι ίδιες οι πάπιες δεν με θέλουν. Έφτασε το φθινόπωρο. Τα φύλλα του δάσους έγιναν κίτρινα και καφέ. Ο άνεμος τα άρπαζε και εκείνα χόρευαν από εδώ και από εκεί. Ψηλά στον αέρα ένιωθε κανείς το κρύο να πλησιάζει. Τα σύννεφα είχαν βαρύνει από το χαλάζι και το χιόνι. Κρά! Κρά! Μέσα στα δέντρα το κοράκι κρύωνε. Το παπάκι ήταν σε δύσκολη θέση. Ένα βράδυ, καθώς ο ήλιος είχε δύσει, έφτασε ένα κοπάδι από όμορφα μεγάλα πουλιά. Δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφα πουλιά. Είναι τόσο άσπρα που σε δαμπώνουν. Ο λαιμός τους είναι μακρύς και λιγερός και τα θεόρατα φτερά τους είναι θαυμάσια. Ήταν κύκνοι. Έβγαλαν μια ξεχωριστή φωνή και πέταξαν για χώρες πιο ζεστές. Το παπάκι ένιωσε περίεργα. Άρχισε να στριφογυρίζει μέσα στο νερό και έβγαλε μια φωνή τόσο δυνατή και παράξενη που τρόμαξε ακόμα και το ήλιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα πανέμορφα και τυχερά πουλιά. Μπορεί να μην ξέρω πώς τα λένε και πού πάνε, αλλά μου αρέσουν όσο τίποτα άλλο. Δεν τα ζήλευε καθόλου. Άραγε θα μπορούσε κάποτε να αποκτούσε αυτή τη χάρη. Ας με έπαιρναν μαζί τους αυτά τα πουλιά. Ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς. Για πολύ καιρό το παπάκι κολυμπούσε στο νερό για να μην παγώσει τελείως. Αλλά η τρύπα όπου κολυμπούσε συνέχεια μίκραινε. Το παπάκι εξαντλημένο πιάστηκε στον πάγο. Ω, καημένο ζωντανό, θα σε βγάλω από εκεί μέσα και θα σε πάρω σπίτι. Έσπασε το πάγο με τα ξυλοπάπουτσά του και το πήρε σπίτι του. Κοιτάξτε τι βρήκα στο βάλτο. Όταν συνήλθε, τα παιδιά ήθελαν να παίξουν μαζί του. Μα τι με θέλουν, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Μικρούλη, έλα μαζί μας. Φοβισμένο το παπάκι έπεσε πάνω στη γαβάθα με το γάλα. Αχ, τι κακό ζώο, από πού περνάει, κάνει ζημιές. Το παπάκι πέταξε πάνω στο δοχείο που ήταν το βούτυρο και έπειτα στο βαρέλι με το αλεύρι. Η γυναίκα ήθελε να το χτυπήσει. Τα παιδιά έτρεχαν και στην προσπάθειά τους να το πιάσουν, το ένα έριχνε κάτω το άλλο. Ευτυχώς η πόρτα ήταν ανοιχτή. Το παπάκι κρύφτηκε στους θάμνους και έμεινε κοιμουδιασμένο. Θα ήταν πολύ λυπητερό να μάθετε πόσο άσχημα πέρασε εκείνο τον δύσκολο χειμώνα. Ήταν στο βάλτο όταν ο ήλιος άρχισε να ξαναγίνεται λαμπερός και ζεστός. Οι κορυδαλοί τραγουδούσαν. Ήταν μια υπέροχη άνοιξη. Μια ηλιόλουστη μέρα, το παπάκι άνοιξε τα φτερά του που έκαναν περισσότερο θόρυβο από ό,τι πριν και πέταξε πιο ζωηρά. Κάποια στιγμή βρέθηκε σε ένα μεγάλο κήπο με ανθισμένες μηλιές. Ω, είναι τόσο όμορφη και γλυκιά η άνοιξη. Ακριβώς μπροστά του, μέσα στο πυκνό δάσος, έβγαιναν τρεις όμορφοι κύκλοι που κολυμπούσαν με χάρη. Αναγνώρισε τα θαυμαστά πουλιά και ένιωσε μια παράξενη θλίψη. Θέλω να πετάξω κοντά σας, βασιλικά πουλιά. Εσείς όμως θα με διώξετε, επειδή εγώ είμαι άσχημος. Δεν τολμώ να σας πλησιάσω, αλλά λίγο με νοιάζει αυτό. Βαρέθηκα πια να με δαγκώνουν οι πάπιες, να με τσιμπάνε οι κότες, να με κυνηγάνε τα παιδιά και να παγώνω το χειμώνα. Κολύμπησε προς το μέρος που ήταν αυτή η υπέροχη κύκλη. Εκείνοι το είδαν και το πλησίασαν. Δύστυχο ζώο έγειρε λυπημένο το κεφάλι του προς το νερό. Και τι είδε να καθρεφτίζεται καθαρά μέσα στη λίμνη? Είδε από κάτω την εικόνα του. Αλλά δεν ήταν πια εκείνο τον γκριζό πό και εντελώς άσχημο πουλί. Ήταν και εκείνο ένας κύκνος. Τι σημασία έχει που γεννήθηκα στην αυλή με τις πάπιες, αφού βγήκα από ένα αυγό κύκνου? Σκέφτηκε όλες τις κακουχίες που πέρασε, όλα τα πειράγματα που άκουσε. Εκτίμησε ακόμη περισσότερο την ευτυχία και το μεγαλείο του. Φούσκωσε τα φτερά του, τέντωσε το λαιμό του και οι μεγαλύτεροι κύκνοι τον χαιρέτησαν. Δεν ονειρευόμουν ποτέ τέτοια ευτυχία όταν ήμουν ένα ασχημόπαπο. Α, κατάλαβα! Το ασχημόπαπο όταν μεγάλωσε, κατάλαβε ότι ήταν κύκνος. Άρα είναι πολύ χαρούμενο που μεγάλωσε. Τελικά είναι σπουδαίο να μεγαλώνεις. Αφού πρέπει να αλλάξω κρεβάτι, γιατί θα κάνω καρούμπαλα στο κεφάλι μου, όλο χτυπάω. Σίγουρα, αυτό θα το κανονίσουμε. Και εφόσον μεγαλώνετε και οι τρεις, θα φτιάξω τρία καινούργια κρεβάτια. Ωραία, και εμείς θα σε βοηθήσουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως να φτιάχνουμε το δωμάτιο.
ήθελα να ακούσω μια ιστορία φοβιστική. Τι θα πει φοβιστική? Φανταστική. Εννοείς τρομακτική? Α, όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Μια ιστορία που να τρομάζει. Κλείνουμε τα αυτιά μας. Μια φανταστική ιστορία δεν φοβίζει πάντα. Είναι σαν τα μεγάλα όνειρα που βλέπουμε. Θα ήθελα μια ιστορία εντελώς φαντασμαγορική. Διάλο. Ο Διάλο ήταν 10 χρονών. Ζούσε σε μια καλύβα καθαρή και δροσερή στον ίσκιο ενός μεγάλου δέντρου. Ο μπαμπάς του είχε έναν κήπο που καλλιεργούσε μπανάνες, μάγκο και πορτοκάλια. Είχε και χωράφια με καλαμπόκια. Η μαμά του ήταν η κυρία του σπιτιού και της αυλής, με τις κότες, τους σκύλους, τις κατσίκες και άλλα όμορφα ζωάκια. Ζούσε όμως με το Διάλο και τη Λαλά. Η ιστορία μας λέει για μια μέρα γιορτής, τη γιορτή του Ταμ-Ταμ της Άνοιξης. Το βράδυ αυτό όλοι φοράνε τα καλά τους. Όλοι τρώνε, πίνουνε, τραγουδάνε και χορεύουν μέχρι το πρωί. Η μαμά που είναι πολύ καλή μαγείρισα μας υποσχέθηκε ότι θα μας φτιάξει ένα ωραίο γλυκό. Ένα γλυκό που όλοι θα θυμούνται. Ο μπαμπάς είχε φέρει καλαμπόκι, μέλι και διάφορα φιστίκια. Η μαμά πρόσθεσε μια δωδεκάδα αυγά και μπανάνες. Όταν έφτασε η μεγάλη μέρα, η μαμά σηκώθηκε με το ξημέρωμα για να το φτιάξει. Όσο εκείνη έλειωνε το καλαμπόκι με ένα μεγάλο ξύλο, ο Διάλο φυσούσε τη φωτιά. Η μαμά σπάει τα αυγά στη μεγάλη της λεκάνη. Εγώ ψήνω τα φιστίκια. Και εγώ τα καθαρίζω. Τέλος η μαμά έριξε τη ζύμη στο πιο μεγάλο της ταψί. Την πάτησε και τη γύρισε. Πιο ωραίο γλυκό! Δεν τελείωσε. Λείπει το μέλι, οι μπανάνες και τα φιστίκια. Ακούμπησε το ζεστό γλυκό σε μια μεγάλη πέτρα. Πρέπει να πάω στο ποτάμι να πλύνω τα ρούχα μας για τη γιορτή. Πρόσεχε το γλυκό, να μην το πειράξει η αδελφούλα σου. Και πρόσεχε το γήπα. Θα προσέχω, στο υπόσχομαι. Η μαμά έβαλε πάνω στο κεφάλι της τον πόγο με τα ρούχα και ξεκίνησε τραγουδώντας. Σε λίγο η Λαλά πλησίασε το γλυκό. Όχι, φύγε, Κέι, θα καείς. Α, είσαι κακός, με πόνεσες. Οι φωνές της ξύπνησαν το γήπα που λαγοκιμόταν ψηλά στο δέντρο. Τέντωσε το λαιμό του, άπλωσε τα φτερά του και πέταξε χαμηλά, σκεπάζοντας την αυλή με τη σκιά του. Αλλιώς θα σου σπάσω το μπαστούνι μου στην πλάτη. Ο γήπας έφευγε και ξαναερχόταν. Αφού όμως δεν μπορούσε να πάρει το γλυκό, ξαναγύρισε στο δέντρο. Εγώ ξέρω πως θα πάρεις το γλυκό. Τι θα έκανες εσύ? Εύκολο. Θα κρυφτώ πίσω από το σπίτι. Θα φωνάξω βοήθεια κάνοντας τη φωνή της μπαμπάς τους. Και όλοι θα πάνε στο ποτάμι και εσύ θα πάρεις το γλυκό. Εντάξει? Μπράβο, πάμε. Και ο παπαγάλος κρύφτηκε στο σπίτι. Βοήθεια, Διάλο, βοήθεια! Ο κροκόδιλος θέλει να φάει την μπαμπά σου. Ο Διάλο, η Λάλα και όλοι οι γείτονες έτρεξαν στο ποτάμι. Μαμά, κουράγιο, ερχόμαστε. Η μαμά έστειλε τα ρούχα χοροπηδώντας πάνω σε μια μεγάλη πέτρα. Κανένας κροκόδιλος δεν υπήρχε εκεί. Έκπληκτοι γείτονες γέλασαν στην αρχή, όταν ξαφνικά είπε η μαμά. Διάλο το γλυκό! Μα μαμά, το άφησα πίσω στο χωριό! Η μαμά έτρεξε πίσω στο σπίτι και όλο το χωριό την ακολούθησε. Το γλυκό! Αχ όχι, το γλυκό εξαφανίστηκε! Η μαμά φώναξε, έκλαψε. Οι γείτονες λυπήθηκαν που την είδαν τόσο στενοχωρημένη και ενοχλήθηκαν που δεν θα έτρωγαν αυτό το υπέροχο γλυκό. Μίλησαν γλυκά στη μαμά και αυτή στο τέλος ηρέμησε. Δεν στενοχωριέσαι, ηρέμησε. Όλοι θα θυμόμαστε για πολύ καιρό αφού το γλυκό που κανείς δεν έφαγε. Κανείς, όχι ακριβώς. Ο γήπας κρύφτηκε στο δέντρο. Κρατούσε το γλυκό και ο παπαγάλος απαιτούσε το μερίδιό του φωνάζοντας. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Θα ήθελα να μάθω τη συνέχεια. Το έφαγαν το γλυκό. Οι χωρικοί έκαναν τη γιορτή τελικά.
Όχι βέβαια, δεν ακυρώνονται οι μεγάλες γιορτές. Οι μαμάδες ετοιμάζουν ωραία φαγητά, τα παιδιά πλένονται, ντύνονται γιορτινά και όλοι χαίρονται. Και εμείς! Θα κάνουμε γιορτή! Και θα χορεύουμε συνέχεια! Θα πρέπει να καλέσετε φίλους! Παππού, πες μας πάλι την ιστορία της γιορτής στο χωριό της Αφρικής! Η μέρα εκείνη! Όλο το χωριό ετοιμάζεται! Για τη γιορτή του μεγάλου Ταμ-Ταμ! Σ' ακούμε! Πες μας, παππού! Ο Διάλο και το μεγάλο Ταμ-Ταμ. Η μαμά του Διάλο είχε ετοιμάσει το πιο ωραίο γλυκό για τη γιορτή του Ταμ-Ταμ. Το είχε αφήσει να το προσέχει ο γιος της. Ο Γήπας όμως μαζί με τον πονηρό παπαγάλο το έκλεψαν. Διάλο, το γλυκό! Όχι, χάθηκε! Όχι! Και όλο το χωριό λυπήθηκε. Όλοι θα θυμόμαστε καιρό το γλυκό που κανείς δεν έφαγε. Ο Γήπας κρύφτηκε στο δέντρο. Είχε αφήσει το γλυκό σε ένα μεγάλο κλαδί και το πρόσεχε με μάτια ορθάνυχτα. Θα το έτρωγε μόνος του. Αλλά ο παπαγάλος φώναζε και ζητούσε μερίδιο. Τα πουλιά και οι πίθηκοι συζητούσαν. Όλοι έλεγαν τη γνώμη τους. Τελικά ζήτησαν τη γνώμη του πιο γέρου πίθηκου. Οι νέοι πίθηκοι πρέπει να φτιάξουν μια μεγάλη ζυγαριά με κλαδιά. Κάθισε σαν βασιλιάς και έδινε οδηγίες. Στη συνέχεια μοίρασε το γλυκό στα δύο. Το κομμάτι δεξιά είναι πιο βαρύ. Κάνει τη ζυγαριά να γέρνει. Έφαγε ένα κομμάτι για να την κάνει να ισορροπήσει. Τώρα γέρνει η άλλη πλευρά. Έφαγε άλλο ένα κομμάτι. Συνέχισε έτσι, μία δεξιά, μία αριστερά. Το γλυκό όλο και μίκραινε. Ο Γήπας και ο παπαγάλος δεν τολμούσαν να μιλήσουν, αφού όλα τα ζώα έβλεπαν με θαυμασμό. Φίλοι μου, το ζύγισμα είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Αν μου επιτρέπετε για τον κόπο που έκαναν, θα δώσω το υπόλοιπο στους πιθήκους που έφτιαξαν αυτή τη φανταστική ζυγαριά. Έγινε μεγάλη φασαρία. Πίθηκοι και πουλιά έπεσαν πάνω στον γλυκό για να το αποτελειώσουν. Ο παπαγάλος έξαλλος φώναζε όλο και πιο πολύ. Ο Γήπας πεινασμένος γύρισε στο πιο ψηλό κλαδί του δέντρου και έκατσε ακίνητο. Ήρθε η νύχτα. Άναψαν οι μεγάλες φωτιές. Η γιορτή άρχισε. Οι χωρικοί έφεραν ψητά, βραστά, κεφτέδες και καλαμπόκι. Μπανάνες, μάγκο, ανανάδες και φρέσκο κρασί. Οι μουσικοί καθισμένοι κάτω χτυπούσαν τα ταμπούρλα τους. Όλο το χωριό χόρευε. Οι γέροι και οι νέοι, ακόμα και τα παιδάκια που καλά καλά δεν μπορούσαν να περπατήσουν, χόρευαν. Μόνο η δική μου οικογένεια είναι στο σπίτι. Η μαμά που είχε προετοιμαστεί τόσο καλά δεν τολμούσε πια να εμφανιστεί. Σκούπισε τα δακρυά σου και έλα μαζί μας. Φορούσε ακόμα τα καθημερινά της ρούχα και κοιτούσε λυπημένη τα καλά ρούχα απλωμένα γύρω της. Μαμά, ακούω το Ταμ-Ταμ! Και έτσι ξεχάστηκε η στενοχώρια. Σε λίγο όλη η οικογένεια εμφανίστηκε στη γιορτή. Ήρθαν! Νάτι! Οι χορευτές μιμήθηκαν την περιπέτεια του γλυκού. Ο ένας έκανε τον Διάλο, ο άλλος τον Γήπα. Η μαμά το βρήκε τόσο αστείο που μπήκε στο χορό και έπαιξε τον εαυτό της. Είχε μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη. Μπράβο! Ο Διάλο θέλει να πει κάτι. Θα ήθελα να βρω τους κλέφτες, γίνεται. Κανείς δεν μίλησε. Το λόγο πήρε ο μεγάλος μάγος. Μπορώ να βοηθήσω. Άκουσε και κοίτα. Άρχισε να χτυπάει το μεγάλο ταμπούρλο που ακουγόταν σε όλη τη ζούγκλα. Ο Γήπας, ο παπαγάλος και οι κοιμισμένοι πίθηκοι άρχισαν να κουνιούνται με τα μάτια κλειστά. Ο ήχος δυνάμωνε και η μουσική τους πήρε από τα δέντρα και τους έφερε χορεύοντας στη γιορτή. Διάλο, ορίστε οι κλέφτες. Μπορείς να διαλέξεις την τιμωρία τους. Τους καταδικάζω να χορεύουν όλη τη νύχτα. Το Ταμ-Ταμ άρχισε να χτυπά πιο δυνατά. Ήταν το πιο αστείο μπαλέτο που είχαν δει ποτέ. Ξημέρωσε και οι ένοχοι χόρευαν ακόμα, πολύ κουρασμένοι και γεμάτοι σκόνη. Ο μεγάλος μάγος σταμάτησε το Ταμ-Ταμ και τους άφησε να φύγουν, ενώ τα άλλα ζώα τους κορόιδευαν. Επιτέλους μια ιστορία με ωραίο τέλος.
Οι κλέφτες τιμωρήθηκαν. Ευχαριστώ, ταμ-ταμ του μάγου. Και τώρα ας πάμε να φάμε κάτω από το δέντρο. Και τώρα όλοι οι αγαπημένοι σας ήρωες έρχονται κοντά σας μέσα από τις νέες βιντεοκασέτες που κυκλοφορούν από την Next και τη Modern Times. Τα καταπληκτικά Digimon σας προσκαλούν στον κόσμο της δράσης με τις 7 βιντεοκασέτες τους. Ψηφιακό ταξίδι, μυστηριώδης απειλή, η εμφάνιση του Devimon, ισχυρή συμμαχία, το μυστικό του Γκουνάι, περιπέτειες στην Ήπειρο Σάρμπα, ψηφιακή παγίδα. Τα μικρά τερατάκια σας διασκεδάζουν με τις σκανταλιές τους μέσα από τις 5 απίθανες βιντεοκασέτες τους. Τα μικρά τερατάκια αναστατώνουν τον κόσμο. Αστείες ιστορίες με τα μικρά τερατάκια. Τα μικρά τερατάκια και οι απίστευτες σκανταλιές τους. Τα μικρά τερατάκια μας κάνουν άνω-κάτω. Τράιλες και κολπάκια με τα μικρά τερατάκια. Ο Τσάρλι και ο Μίμο, το χαριτωμένο πιγκουινάκι και ο αγαπημένος του φίλος, σας προσκαλούν να μοιραστείτε μαζί τους τις χαρούμενες ιστορίες τους μέσα από τις 6 διασκεδαστικές βιντεοκασέτες τους. Τρελές σκανταλιές και φάτες ιστορίες, χαρούμενα παιχνίδια, ένας υπέροχος κόσμος, η πιο γλυκιά συντροφιά, μια χαρούμενη παρέα. Ο Άρθρου, η Ζουζούνα και οι φίλοι του ζουν ξεκαρδιστικές περιπέτειες στις 10 υπέροχες βιντεοκασέτες τους. Συντροφιά με τον Άρθρου, η απίθανη φίλη του Άρθρου, η υπέροχη παρέα του Άρθρου, οι περιπέτειες του Άρθρου, παιχνίδια με τον Άρθρου, οι χαρούμενες ιστορίες του Άρθρου, διασκεδάζοντας με τον Άρθρου, αστεία κατορθώματα και φάτε στιγμές, ωραία για γέλιο. Ο Σπυρού και ο Φαντάζιο σας ξετρελαίνουν με τις νέες βιντεοκασέτες τους. Φανταστικές περιπέτειες, ένα αχτύπητο δίδυμο, δημοσιογράφοι της συμφοράς, μπελάδες για όλους. Ο Μανά Μανά σας παρουσιάζει τις καλύτερες στιγμές του στις ολοκένουργες βιντεοκασέτες του. Ο κυνηγός της γκάφας, ο ναυαγός του γέλιου. Κοντά σας όμως έρχεται και η μικρή Λουλού, η πιο έξυπνη και χαριτωμένη ηρωίδα του κόσμου, μαζί με τις απολαυστικές βιντεοκασέτες της. Μια τρελή παρέα, πονηριές και σκανδαλιές, μοναδικές στιγμές γέλιου, απίστευτες φάρσες, ιστορίες για πολλά γέλια, ένας χαρούμενος κόσμος. Ο κακός βεζίρης Σνογκούτ θέλει απεγνωσμένα να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη και σας προσφέρει σπαρταριστές στιγμές με τις ατέλειωτες γκάφες του μέσα από τις απίθανες βιντεοκασέτες του. Θέλω να γίνω χαλίφης. Η συνωμοσία του κακού βεζίρη Σνογκούτ. Ένας βεζίρης για κλάματα. Η Σνογκούτ εναντίον χαλίφη. Ο βεζίρης της συμφοράς. Μαγικά κόλπα. Ο πονηρός βεζίρης. Ένας αφελής χαλίφης. Μαζί τους κυκλοφορούν και υπέροχες βιντεοκασέτες της πριγκίπισσας Σίση. Η αγαπημένη σας πριγκίπισσα έρχεται κοντά σας με τις πιο ρομαντικές ιστορίες της που θα σας κλέψουν την καρδιά. Μια τρυφερή έκπληξη, υπόσχεση αγάπης, ένα γλυκό αντίο, ταξίδι στο όνειρο, ο χορός της αγάπης, επικίνδυνο μυστικό, μια τολμηρή πριγκίπισσα, για πάντα μαζί, πλησιάζοντας το όνειρο. Το μυστικό της Σίση, η αγάπη πάντα νικάει, μια σοβαρή απόφαση, εξομολόγηση στη Βενετία, γενναία καρδιά, στιγμές αγωνίας, η περιπέτεια της αγάπης, μια αγάπη σαν όνειρο. Η πιο τρελή παρέα του κόσμου, οι μικροί κύριοι και οι μικρές κυρίες συγκέντρωσαν για εσάς στις κεφάτες βιντεοκασέτες τους τις πιο απίθανες ιστορίες τους. Οι πιο τρελές ιστορίες των μικρών κυρίων, οι απίθανες φάρσες των μικρών κυρίων, ταξίδι στο γέλιο με τους μικρούς κυρίους, ο πολύχρωμος κόσμος των μικρών κυρίων, ξεκαρδιστικές στιγμές με τους μικρούς κυρίους, οι φανταστικές ιστορίες των μικρών κυρίων, η καταπληκτική παρέα των μικρών κυρίων, οι απίστευτες τρέλες των μικρών κυρίων, διασκεδαστικές περιπέτειες, γέλια και παιχνίδια. Και τώρα ο Μπομπο Μάστορας, ο πιο χαρούμενος και κεφάτος Μάστορας, έρχεται κοντά σας με τους απίθανους φίλους του μέσα από τις 5 απολαυστικές βιντεοκασέτες του. Ο Μπομπ και η φοβερή παρέα του, οι περιπέτειες του Μπομπ, ο Μπομπ και οι φίλοι του, ο Μπομπ και οι απίθανες γκάφες, η αχτύπητη ομάδα του Μπομπ. Τα στρουμφάκια και ο κακός Δρακουμέλ σας χαρίζουν άφθονο γέλιο με τις 4 βιντεοκασέτες τους. Χαρούμενες στρουμφοϊστορίες, φανταστικές στρουμφοπεριπέτειες, απίστευτες στρουμφογκάφες, μια απίθανη στρουμφοπαρέα. Οι αγαπημένοι σας φίλοι σας προσκαλούν στο νησάκι Τιμπουκτού για να απολαύσετε μαζί τους χαρούμενες ιστορίες, αστεία παιχνίδια. Ο αξιαγάπητος Μπαμπάρ και η χαρούμενη παρέα του σας χαρίζουν απίθανες στιγμές με τις ολοκένουργες βιντεοκασέτες τους. Μπαμπάρ, ο καλός βασιλιάς, ο Μπαμπάρ και η παρέα του, οι περιπέτειες του Μπαμπάρ, χαρούμενες στιγμές με τον Μπαμπάρ, συντροφιά με τον Μπαμπάρ. Τα γλυκά Τελετάμπη σας παρουσιάζουν τις χαρούμενες ιστορίες τους. Μια μέρα στην εξοχή, χαρούμενα τραγούδια, μια άτακτη παρέα, παιχνίδια στη βροχή, η πιο καλή φίλη, μια όμορφη φωτογραφία. Ο καπετάν Σπίθας, ο πιο αστείος πειρατής, σας ταξιδεύει στις θάλασσες με τις 2 βιντεοκασέτες του. Ένας καλόκαρδος πειρατής, οι περιπέτειες του καπετάν Σπίθα.
Ο Πάπυρου σας καλεί να τον ακολουθήσετε στην αρχαία Αίγυπτο και να διασκεδάσετε με τις απίστευτες περιπέτειές του. Δείτε τις ολοκένουργες βιντεοκασέτες του για τα μάτια της πριγκίπισσας, η εκδίκηση του Φαραώ, η συνωμοσία του θρόνου. Μαζί τους όλα τα υπέροχα τραγούδια των μικρών κυρίων σε μια απίθανη βιντεοκασέτα με τίτλο «Ο κύριος Τσαπατσούλης» και άλλα τραγούδια. Και τώρα τα ζουζούνια έρχονται κοντά σας να σας κρατήσουν συντροφιά με την υπέροχη βιντεοκασέτα «Αχ Κουνελάκι» που περιέχει όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και φυσικά μην ξεχάσετε τη βιντεοκασέτα «Μιλάμε για τα χρώματα» με όλα τα τραγούδια της σειράς για να μάθουν τα παιδιά με τον πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο τα βασικά και τα σύνθετα χρώματα.